Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί και σήμερα στην εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή που μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού προσπαθούμε να σχολιάζουμε τα θέματα και τα ζητήματα τα οποία εσείς μας στέλνετε στην διεύθυνση που αναγράφετε τώρα στην οθόνη σας. Σήμερα θα αρχίσουμε με μια ερώτηση της Αγγελικής που γράφει «Κάποιοι λένε ότι στους ανθρώπους που έχουν πίστη ενεργοποιείται η εσωτερική δύναμη του ίδιου του ανθρώπου και εκτελείται έτσι η θεραπεία ή κάποιο θαύμα. Έτσι λέγεται ότι η προσευχή έχει δύναμη. Μπορείτε να μας πείτε μέσα από το Λόγο του Θεού ποια είναι η δύναμη της προσευχής και πώς εκδηλώνεται στον πιστό άνθρωπο?» Ναι, αγαπητοί Αγγελικοί, αγαπητοί φίλοι και φίλες, το θέμα και το ζήτημα της προσευχής είναι πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή του χριστιανού. Γιατί ο Απόστολος Πέτρος τόνισε ότι εμείς πρέπει να μένουμε στο Λόγο του Θεού και στις προσευχές. Όσο λοιπόν σοβαρό είναι μέσα στη ζωή του χριστιανού ο Λόγος του Θεού, καθώς είναι και γραμμένο ταύτα μελέτα εις ταύτα μένε, για να είναι φανερά η προκοπή σου σε όλους τους ανθρώπους, όσο επίσης είναι γραμμένο ότι ο Λόγος του Θεού είναι τροφή, δεν θα ζήσει ο άνθρωπος μόνο με άρτον, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο του στόματος του Θεού. Είναι η τροφή της ψυχής. Γι' αυτό πρέπει να καταγινόμεθα στην ανάγνωση και να μελετούμε το Λόγο του Θεού, στην ανάγνωση του Λόγου του Θεού και να μελετούμε το Λόγο του Θεού. Όμως το ίδιο σοβαρό στη ζωή του χριστιανού είναι και η προσευχή. Η αλήθεια είναι ότι η προσευχή είναι ο πόθος του ανθρώπου εν γέννη να έρθει σε επικοινωνία με τον δημιουργό του, με τον πλάστη του. Προσπαθεί. Γι' αυτό όλοι οι άνθρωποι όλων των εποχών προσεύχονταν σε ψεύτικους θεούς, σε είδωλα, σε θεούς που είχαν ήδη φανταστεί και δημιουργήσει, σε αγάλματα, σε εικόνες, σε ναούς ειδωλολατρικούς, ακόμη και παγανιστικούς. Δηλαδή η προσευχή, θα έλεγα, είναι εμφυτευμένη από το Θεό μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Και πράγματι η αλήθεια είναι ότι ο άνθρωπος ο οποίος προσεύχεται, έστω και αν δεν προσεύχεται στον αληθινό Θεό, ο αληθινός Θεός, επειδή γνωρίζει σε ποιον απευθύνεται, στο Θείον, και επειδή αγαπάει τον άνθρωπο που δεν ξέρει, πολλές φορές ενεργεί και απαντάει. Πόσο μάλλον όταν ο άνθρωπος με επίγνωση, δηλαδή με πίστη, αλλά με πίστη αληθείας, με επίγνωση της αληθείας, προσεύχεται στον πλάστη του και στο δημιουργό του. Τότε τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ πιο ωραία. Και έτσι λοιπόν θα ασχοληθούμε σήμερα με την προσευχή διαπίστεως, με πίστη στον αληθινό Θεό. Στην Παλαιά Διαθήκη λοιπόν οι άνθρωποι απαρχής και μάλιστα και ο Αδάμ αλλά και ο Κάιν και ο Άβελ, τα πρώτα παιδιά του Αδάμ, έκαναν θυσιαστήρια, προσέφεραν θυσίες που δεν ήταν τίποτα άλλο από προσευχές. Προσευχές προς το Θεό. Μια προσπάθεια επικοινωνίας του ανθρώπου προς το δημιουργό του και τον πλάστη του.
Υπάρχουν προσευχές που ευαρεστείται ο Θεός και υπάρχουν προσευχές που δεν ευαρεστείται ο Θεός. Όπως την προσευχή του Άβελ ευαρεστήθηκε ο Θεός, γιατί ήταν, και ας το διαβάσουμε από μέσα, με όλη του την καρδιά, γιατί τα έργα του ήταν αγαθά. Και λέει η Γραφή ότι ο Άβελ προσέφερε από τον πρωτοτόκον των προβάτων και από τον θεάτων αυτών. Τα πρωτότοκα πρόβατα, τα πιο δυνατά, αλλά και από τον θεάτων τα πιο παχιά, τα παχαία μέρη του προβάτου. Δηλαδή προσέφερε, γιατί η προσευχή είναι μια θυσία, προσέφερε εις τον Θεό ό,τι το καλύτερο από τα πρόβατα και ό,τι το καλύτερο από τα καλύτερα πρόβατα. Γι' αυτό και ευαρεστήθη ο Θεός. Θέλει πραγματικά η προσφορά μας να είναι τέτοια που να δοξάζεται ο Θεός. Ενώ ο Κάιν προσέφερε από τον καρπόν της γης προσφορά προς τον Κύριον. Γιατί ήταν γεωργός, πήρε κάτι από εκεί, από τον καρπόν της γης, δεν έκανε καμία επιλογή, καμία φροντίδα, το πρόσφερε και ο Θεός δεν ευαρεστήθη σε αυτόν, γιατί λέει η Γραφή τα έργα του ήταν πονηρά. Αλλά και όλοι οι άνθρωποι του Θεού προσεύχονταν στο Θεό. Ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ, ο Δαβίδ, ο Δανίλ, όλοι. Και υπάρχουν μέσα στην Παλαιά Διαθήκη προσευχές, οι οποίες είναι πάρα πολύ όμορφες, όπως αυτή του Σολομώντα, που πρόσφερε 1000 ολοκαυτώματα και είχε άμεση ανταπόκριση. Ανταπόκριση, το ίδιο βράδυ τον επισκέφθηκε ο Θεός και του λέει: «Πες μου τι θες να σου κάνω». Τόσο πολύ ευαρεστήθηκε από την προσφορά του και την προσευχή του, που του λέει: «Πες μου τι θέλεις να σου δώσω». Και ο Σολομών, όπως ξέρουμε και ξέρετε όλοι, έκαμε την πιο όμορφη προσευχή λέγοντας: «Θέλω σοφία και σύνεση, ώστε αυτό το έργο το οποίο μου έδωσες, να είμαι βασιλεύς και να κρίνω το δικό σου το λαό, κριτής και να κρίνω το δικό σου το λαό, να μου δώσει σοφία να το κάνω καλά, σύμφωνα με το θέλημά σου». Και ο Θεός ευχαριστήθηκε ακόμη πιο πολύ από τα αιτήματά του, που σημαίνει ότι ο Θεός ευχαριστείται και στην προσφορά μας, αλλά και στα αιτήματά μας. Γι' αυτό και τι λέει στην Καινή Διαθήκη ο Λόγος του Θεού: «Έχομεν παρησίαν αν ζητώμεν κατά το θέλημα αυτού». Και όταν έχουμε παρησία ζητώντας κατά το θέλημα αυτού, εξεύρωμεν ότι μας ακούει. Και όταν εξεύρωμεν ότι μας ακούει, έχουμε απόλυτη πίστη ότι μας ακούει, τότε λαμβάνομεν ότι του ζητούμε. Και ο Θεός του είπε: «Επειδή μου ζήτησες σοφία και σύνεση, εγώ σου δίνω σοφία και σύνεση που δεν έχει άλλος άνθρωπος στη γη, αλλά και σου δίνω και όλα τα άλλα που εσύ δεν μου ζήτησες και συνήθως ζητούν οι άνθρωποι. Πλούτο, δύναμη, νίκες, εξουσία και όλα τα άλλα που ζητούν οι άνθρωποι». Γιατί ευαρεστήθηκε στην προσευχή του και στην προσφορά του. Και έτσι λοιπόν, μέσα από την Παλαιά Διαθήκη, από το Λόγο του Θεού, τον αψευδή και το θεόπνευστο της Παλαιάς Διαθήκης, που γράφτηκε για τη διδασκαλία ημών και για τον έλεγχο και για την επανόρθωση και για την εκπαίδευση, εμείς μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα της προσευχής που έγιναν με πίστη και με επίγνωση της αληθείας. Τρομακτικά. Γιατί ο Λόγος του Θεού ενεργείται μεταξύ των πιστευόντων. Η προσευχή λοιπόν έχει τρομακτικό αποτέλεσμα όταν απευθύνεται στο Θεό. Είναι ειλικρινής, δεν έχει υποκρισία. Και τα αιτήματα είναι σύμφωνα, τα αιτήματα της προσευχής είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, αφού έχει προηγηθεί η δοξολογία, η ευχαριστία και η προσφορά μας στον Θεό. Τουλάχιστον στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, ή μάλλον πολύ διαφορετικά. Διαβάζω λοιπόν από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, από το κεφάλαιο Ιώτα Σίγμα Ταφ, 16 κεφάλαιο, και από το 23 εδάφιο. «Εν εκείνη τη ημέρα δεν θέλετε ζητήσει παρά ημού δεν», λέγει ο Χριστός. «Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι όσα ανετήσετε παρά του Πατρός μου εν το ονόματι μου, θέλει σας δώσει. Έως τώρα δεν ητήσατε ουδέν εν το ονόματι μου. Ετείτε και θέλετε λαμβάνει, για να είναι πλήρης η χαρά σας».
Άρα λοιπόν η προσευχή προς το Θεό πάντοτε ήταν ευάρεστη στην Παλαιά Διαθήκη προς τον αληθινό Θεό, το Θεό των Γραφών, πάντοτε ήταν ευάρεστη στο Θεό, πάντοτε την άκουγε με προσοχή και πάντοτε ανταποκρινότανε. Όμως τώρα στην Καινή Διαθήκη η προσευχή παίρνει μια άλλη διάσταση. Μια διάσταση ανθρώπου ο οποίος είναι δίκαιος στα μάτια του Θεού, δικαιωμένος με το αίμα του Χριστού, αγαπητός και με εξουσία τέκνου Θεού. Όλοι οι άνθρωποι είναι πλάσματα Θεού και προσεύχονται και ο Θεός τους ακούει. Όμως αλλιώς ένας άνθρωπος ακούει το αίτημα κάποιου ανθρώπου και αλλιώς ένας άνθρωπος ακούει το αίτημα του παιδιού του. Γι' αυτό και τι λέει η Γραφή. Όσοι εδέχθησαν ή έλαβον τον Ιησούν, παρέλαβον τον Ιησούν Χριστόν, τον οποίον απέστειλε ο Πατέρας, εις αυτούς ο Πατέρας έδωκε εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού. Τέκνα Θεού, κληρονόμη Θεού. Κληρονόμη Θεού και συγκληρονόμη του Ιησού Χριστού. Άρα λοιπόν δια του Ιησού Χριστού ο άνθρωπος πλησιάζει το Θεό. Ο Χριστός τον φέρνει μπροστά στον Πατέρα. Γιατί? Γιατί το μέγα πρόβλημα και το εμπόδιο ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο είναι οι αμαρτίες του ανθρώπου. Όμως δια του Ιησού Χριστού εξαλείφονται οι αμαρτίες του ανθρώπου. Με το αίμα του Χριστού εξαλείφονται οι αμαρτίες του ανθρώπου. Βεβαίως όταν ο άνθρωπος μετανοήσει, επιστρέψει, εξομολογηθεί και εγκαταλείψει τις αμαρτίες του, ο Χριστός τις παίρνει και τις ρίχνει στα βάθη των θαλασσών. Και έτσι ο άνθρωπος πια, διά του Ιησού Χριστού, μπορεί να πλησιάσει το θρόνο του Θεού. Και μάλιστα όχι μόνο να τον πλησιάσει, αλλά όπως λέει η Γραφή, «Έχοντες λοιπόν αδελφοί παρησίαν να εισέλθουμε εις τα Άγια δια του αίματος του Ιησού», έχουμε παρησία λοιπόν, «να εισερχόμεθα εις τα Άγια του ουρανού». Θυμηθείτε στην Παλαιά Διαθήκη, υπήρχε ο ναός του Σολομώντα, όπου υπήρχαν τα Άγια των Αγίων, και εκεί έμπαινε μόνο ο Αρχιερεύς, υπήρχαν τα Άγια που έμπαιναν οι ιερείς και υπήρχε και η αυλή που έμπαινε ο λαός. Όταν όμως σταυρώθηκε ο Χριστός, το καταπέτασμα που χώριζε τα Άγια των Αγίων από τα Άγια σκίστηκε και έτσι ενοποιήθηκαν τα Άγια με τα Άγια των Αγίων, ώστε πλέον δεν μπαίνει μόνο ο Αρχιερεύς, αλλά μπαίνουν και οι ιερείς. Μάλιστα στην Καινή Διαθήκη ο Χριστός μας λέγει ότι εσείς είστε ιερείς και βασιλείς του υψίστου. Έχετε δηλαδή εξουσία προσευχής να εισεύχεστε στα Άγια των Αγίων που τώρα είναι Άγια πάνω στον ουρανό, αλλά είστε και βασιλείς, έχετε εξουσία με το λόγο σας. Και αυτό πάρα πολύ καλά ο Απόστολος Παύλος το ερμηνεύει, έχοντες λοιπόν ως ιερείς και βασιλείς του υψίστου εξουσία να εισερχόμεθα εις τα Άγια του ουρανού, που είναι τα Άγια των Αγίων, όπου εκεί είναι ο μέγας αρχιερεύς, ο Ιησούς Χριστός, και προσεύχεται για μας και μεσητεύει για μας και έχουμε εξουσία να εισέλθουμε κι εμείς, γιατί δεν υπάρχει πια το καταπέτασμα, να εισερχόμεθα κι εμείς τα Άγια, εκεί στο θρόνο του Θεού, πώς δια νέας και ζώσης οδού την οποίαν καθιέρωσεν εις ημάς, δηλαδή δια του καταπετάσματος, του τέστη της σαρκός αυτού που σχίστηκε, και έχοντες εκεί ιερέαν μέγαν επί των οίκων του Θεού, ας πλησιάζομεν πρώτον με τα αληθινής καρδίας. Άρα λοιπόν πρώτη προϋπόθεση για να μπορούμε να πλησιάσουμε το θρόνο του Θεού είναι η αληθινή καρδιά, η ειλικρινή καρδιά. Δεν μπορείς να είσαι υποκριτής και να ανέβεις, δεν σε αφήσει ο Θεός. Δεν μπορείς να εισέλθεις. Δια Πνεύματος Αγίου να φτάσεις στο θρόνο του Θεού. Πρέπει δηλαδή πρώτα να καθαριστεί η καρδιά σου. Να είναι καθαρή η καρδιά σου. Γιατί μακάρι, λέει η Γραφή, είναι η καθαρή την καρδιά, γιατί αυτοί θα δουν το Θεό. Άρα λοιπόν πρέπει να καθαρίσεις την καρδιά σου. Από τι? Από οτιδήποτε λυπεί το Πνεύμα το Άγιο. Δηλαδή παράπονο, στενοχώρια, γκρίνια, κακία, ζήλια, φθόνο, μίσος, ρίζα πικρίας, από όλα αυτά που τη γεμίζει ο διάβολος στην καρδιά του ανθρώπου για να διώξει
από μέσα το Χριστό και τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού. Άρα λοιπόν πρώτα πρώτα πρέπει να ζητήσεις το αίμα του Χριστού να σε καθαρίσει και να καθαρίσει την καρδιά σου, γιατί μόνο το αίμα του Χριστού καθαρίζει την καρδιά των ανθρώπων. Αλλά πρέπει να καθαρίσεις και τη συνείδησή σου από έργα του σκότους, από έργα πονηρά που έχεις κάνει. Και κατακρίνει την καρδιά σου, κατακρίνουν την καρδιά σου αυτά τα έργα, τα πονηρά, του σκότους που έχεις κάνει. Και ποιος θα καθαρίσει τη συνείδησή μας? Πάλι και μόνο το αίμα του Ιησού Χριστού. Όταν ο άνθρωπος εξομολογηθεί, παραιτηθεί από τις αμαρτίες του, μετανοήσει και ζητήσει το αίμα του Χριστού να τον καθαρίσει. Έχοντας λοιπόν πρώτα τις καρδιές μας καθαρές. Έχοντας πρώτα αληθινή καρδιά. Δεύτερον, πληροφορία πίστεως. Εδώ τώρα είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Πιστεύω. Πού πιστεύεις όμως? Πιστεύεις σε μια ανωτέρα δύναμη? Πιστεύεις σε ένα αόριστο Θεό? Πιστεύεις στο Θεό του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, όπως ήταν στην Παλαιά Διαθήκη? Ή πιστεύεις τον Θεό στην Καινή Διαθήκη που απέστειλε τον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του, τον μονογενή, που πέθανε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για τις αμαρτίες μας, για να καθαριστούνε, και ο Θεός τον ανέστησε για τη δικαίωσή μας, για να είμαστε δίκαιοι, αν και πάντες ήμαρτων και στερούνται της δόξης του Θεού, και δεν υπάρχει δίκαιος ουδεής? Εμείς δια της πίστεως στο όνομα του Χριστού είμεθα δίκαιοι στα μάτια του Θεού, κατά χάρη. Κατά χάρη μας βλέπει δικαίους δια της πίστεως μας σε αυτόν τον οποίον απέστειλε. Άρα λοιπόν η πίστης, που λέει και η Γραφή ότι είναι ελπιζομένων υπόστασης. Δηλαδή υπάρχει πεποίθησης του ανθρώπου που ελπίζει. Ελπίζει πού? Στο Θεό. Ελπίζει πού? Στον Ιησού Χριστόν, τον οποίο ο Θεός απέστειλε. Σε αυτόν που είπε, εγώ είμαι η ζωή, η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Σε αυτόν τον Θεό, τον Λόγο του Θεού που έγινε άνθρωπος, που ο Θεός εμφανερώθη εν σαρκή, σε αυτόν τον Θεό. Η πίστης λοιπόν δεν είναι κάτι το αόριστο, αλλά είναι κάτι το συγκεκριμένο σε ένα πρόσωπο που λέγεται Ιησούς Χριστός στην Καινή Διαθήκη. Ο Υιός του Θεού του Ζώντος, που ανεστήθηκε, που ως αρνίον εσφαγμένος στέκεται στα δεξιά του Πατρός και μεσητεύει υπέρ ημών. Και ως Λόγος του Θεού είναι πανταχού παρών και μας ακούει, είναι ανεστημένος και πανταχού παρών. Και είναι και τώρα εδώ και ακούει και βλέπει και διαβάζει την καρδιά μας και δεν είναι τίποτα κρυφό, αλλά τα πάντα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα μπροστά του. Αλλά και εμπιστεύομαι, πίστη σημαίνει, και εμπιστεύομαι και τα λόγια του. Πιστεύω ότι είναι ανεστημένος, πιστεύω ότι με αγαπάει, πιστεύω ότι είναι ο Θεός ο αληθινός, πιστεύω ότι είναι ο σωτήρας μου, πιστεύω στον Πατέρα ότι με φροντίζει με πατρική αγάπη, πιστεύω στον Παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας που με ζωοποιεί και μου δίνει δύναμη, πιστεύω στον Τριαδικό Θεό, τον έναν, τον αληθινό, τον αιώνιο, αλλά ταυτόχρονα πιστεύω και στα λόγια του Χριστού, στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Τι σημαίνει πιστεύω? Εμπιστεύομαι. Εμπιστεύομαι λοιπόν την αγάπη του Θεού Πατρός, ότι με φροντίζει. Εμπιστεύομαι ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο σωτήρας μου και ο λυτρωτής μου και αυτός που έχισε το αίμα του για να συγχωρούνται οι αμαρτίες μου. Και εμπιστεύομαι τον Παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας, ότι θα με ζωοποιεί πάντοτε και θα μου δίνει δύναμη όταν πληρώνομαι Πνεύμα του Αγίου και Δυνάμεως. Αλλά ταυτόχρονα εμπιστεύομαι και τα λόγια του Χριστού, το Ευαγγέλιο του Χριστού, ότι είναι η απόλυτη, υπέρτατη αλήθεια μέσα από την οποία θα γνωρίσω, θα μου αποκαλυφθούν τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, η νέα οδός, η νέα διδασκαλία, η νέα διδαχή, την οποία έφερε ο Χριστός στην ανθρωπότητα για να περπατάμε πάνω σε αυτήν. Και τέλος πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος που μπορεί να με ελευθερώσει από τα δεσμά του διαβόλου, γιατί δικαίως έχω εχμαλωτιστεί για τις αμαρτίες μου, αλλά ο Ιησούς Χριστός δένει αυτόν που δικαίως μας εχμαλώτησε το διάβολο, γιατί του σύντριψε την κεφαλή του διαβόλου πάνω στο σταυρό του Γολγοθά και είναι νικητής, τον δένει και ελευθερώνει
εμάς από τα χέρια του, από κάθε τι που έχει φέρει και έχει δεσμεύσει και εχμαλωτήσει και καταβαρύνει τη ζωή μας. Άρα λοιπόν πίστης είναι ελπιζομένων υπόστασης, πραγμάτων έλεγχο σου βλεπωμένων. Πιστεύουμε πράγματα τα οποία δεν βλέπουμε. Αν και τον Χριστό δεν τον είδαμε, τον αγαπάμε. Τον εμπιστευόμεθα. Με πίστη λοιπόν αληθινή, όταν πλησιάζεις το Θεό, μπορείς να εισέλθεις με παρησία στα Άγια του ουρανού. Επίσης, όπως είπαμε, έχονται στα σκαρδίας ημών και καθαρμένας από συνειδήσεως πονηράς. Όταν λοιπόν εισερχόμεθα εις τα Άγια του ουρανού, εκεί όπου μέγας μεσίτης και αρχιερεύς είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Ανεστημένος, ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλεύς των Βασιλέων, λέγει η Γραφή, ας πλησιάζομεν λοιπόν με τα παρησίας εις το θρόνο της χάριτος, για να λάβομεν έλεος και να εύρωμεν χάρη προς βοήθεια εν καιρό χρειάς. Α, λοιπόν, η προσευχή του ανθρώπου. Προσεύχεται λοιπόν, πλησιάζει το θρόνο της χάριτος του Θεού με τα παρησίας και λαμβάνει από το Θεό έλεος. Τον ελεεί ο Θεός. Πολύ σοβαρό αυτό. Και δεν είναι όταν θέλει ο Θεός, αυτό είναι το μεγάλο μυστικό του χριστιανού, της Καινής Διαθήκης. Είναι όποτε θέλει ο άνθρωπος μπορεί να πλησιάσει και να εισέλθει με παρησία στο θρόνο του Θεού. Για να λάβει έλεος, να τον ελεήσει ο Θεός. Σε τι θέματα, σε όλα. Πρώτον λοιπόν να λάβομεν έλεος και δεύτερον να εύρωμεν χάριν προς βοήθειαν για το χερό της ανάγκης μας. Μάλιστα το κείμενο το λέει ακόμα πιο ωραία. Να εύρωμεν χάριν εις βοήθειαν εύκαιρον. Εύκαιρον χάριν. Τι σημαίνει έγκαιρον, κατάλληλον. Να βρούμε την κατάλληλη χάρη από το Θεό για ό,τι θέματα μας απασχολούν. Τρομακτική προσευχή εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Βέβαια, για να δούμε πώς ξεκινάνε τα πράγματα, να δούμε πώς διδάσκει ο Χριστός όλους μας να προσευχόμεθα. Υπάρχει λοιπόν προσευχή προσωπική, ατομική. Υπάρχει προσευχή οικογενειακή και υπάρχει και προσευχή κοινή. Ας δούμε πώς τις περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Όταν εσύ προσεύχεσαι, στην προσωπική σου προσευχή, για να εισέλθεις στα Άγια του ουρανού, πώς θα εισέλθεις? Μην είσαι σαν τους υποκριτές που αγαπούν να προσεύχονται ιστάμενοι στις συναγωγές, στις γωνιές των πλατιών, για να τους βλέπουν οι άνθρωποι. Αληθώς σας λέγω, αυτοί έχουν το μισθό τους. Όταν όμως εσύ, το παιδί του Θεού, ο άνθρωπος του Θεού, ο πιστός μέσα στην Καινή Διαθήκη, προσεύχεσαι να εισέλθεις στο ταμείο σου, δηλαδή στο χώρο τον προσωπικό σου, στο δωμάτιό σου θα λέγαμε σήμερα, και αφού κλείσεις την πόρτα, δηλαδή κλείσεις κάθε επαφή με το έξω, τα πρόσθετα εγώ σήμερα, κλείσεις τα τηλέφωνα, τα κινητά, στα σταθερά, βάλεις κάθε εμπόδιο σε αυτόν που ο διάβολος θα βρει να χρησιμοποιήσει για να διακόψει την προσευχή σου, τότε προσευχή σου στον Πατέρα σου τον ουράνιο, εν το κρυπτό, πάντοτε εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, γιατί λέει ο Ιησούς Χριστός, κανένας δεν έρχεται στον Πατέρα ημί διέ μου. Άρα η προσευχή του χριστιανού είναι πάντοτε εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Έως τώρα δεν αιτήσατε ουδέν εν το ονόματί μου. Αιτείτε, διαβάσαμε, και θέλετε λαμβάνει, αιτείτε εν το ονόματί μου και θέλετε λαμβάνει για να είναι πλήρης η χαρά σας. Άρα λοιπόν προσευχήθητε εις τον Πατέρα σας τον εν το κρυπτό, γιατί ο Πατέρας σου μόνο εν το κρυπτό μπορεί να σε περιμένει και να τον πλησιάσεις. Γιατί και ο πατήρ σας ο βλέπων μόνον εν το κρυπτό θα σου ανταποδώσει εν το φανερό. Άρα λοιπόν τον Πατέρα σου μπορείς όποτε θέλεις να το συναντήσεις, αλλά όχι όπου θέλεις. Θα το συναντήσεις μόνο εν το κρυπτό. Δεν μπορείς να προσευχηθείς φανερά να σε ακούνε όλοι, και αν λες τώρα
ο πατέρας μου αποκαλύφθηκε. Ούτε μπορείς να εισέλθεις με παρησία στα Άγια του ουρανού. Μόνο εν το κρυπτό θα συναντήσεις τον πατέρα στον ουράνιο και μόνο εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Αλλά και η οικογενειακή προσευχή ακριβώς έτσι γίνεται, γιατί η οικογένεια είναι ένα. Ο άντρας και η γυναίκα είναι ένα. Δεν είναι πια δύο, αλλά είναι ένα. Και μαζί με τα παιδιά τους είναι μια οικογένεια. Μπαίνουν λοιπόν σε ένα δωμάτιο, κλείνουν την πόρτα, κλείνουν τα τηλέφωνα, τα κλείνουν όλα, γονατίζουν και προσεύχονται στον πατέρα τους στον ουράνιο, που είναι και βρίσκεται και τους περιμένει εν το κρυπτό και αποκαλύπτεται εν το κρυπτό. Βεβαίως εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι η προσευχή έχει προετοιμασία. Δεν πάμε, ζητάμε και φεύγουμε. Άρα πρώτα εξομολογούμεθα τις αμαρτίες μας για να μην υπάρχει κανένα εμπόδιο να πλησιάσουμε τον πατέρα μας στον ουράνιο. Εξομολογούμεθα τις αμαρτίες μας, μετανοούμε, ζητάμε το αίμα του Χριστού, είτε σαν άτομα είτε σαν οικογένεια. Τον δοξάζουμε, τον ευχαριστούμε, δείχνουμε την ευγνωμοσύνη μας, την πίστη μας για την αγάπη του, γιατί μας ακούει. Και ύστερα φέρνουμε τα αιτήματά μας. Μετευχαριστίας, δια της δεήσεως και της προσευχής. Και τότε ο Θεός αρχίζει και ενεργεί πρώτα στην καρδιά μας, μας φυλάται η δια του Ιησού Χριστού, τους διαλογισμούς μας, τις καρδιές μας, τις σκέψεις μας, τους διαλογισμούς της καρδιάς μας, τις σκέψεις μας. Και από εκεί πέρα αρχίζει η ανταπόκριση του Θεού και η απάντηση του Θεού στην προσευχή μας, που θα είναι βεβαία, ασφαλής, αλλά δεν θα είναι πιθανόν αυτή την οποία εμείς ζητάμε, η απάντηση. Γιατί ο Θεός κάνει πολύ καλύτερα και περισσότερα από αυτά που εμείς εννοούμε ή ζητούμε. Πολλά θα λέγαμε ακόμη για την προσευχή, αυτήν τη συγκεκριμένη όμως, αγαπητοί φίλοι και φίλες και αγαπητοί αγγελικοί, ότι δεν είναι δύναμη ανθρώπινη, αλλά είναι αφιέρωση ανθρώπινη προς το Θεό και η απάντηση έρχεται προς το Θεό και από το Θεό διά του Ιησού Χριστού. Όταν όμως προσευχόμεθα, λέει όλοι μαζί, προσέχουμε να μην το διαβάζω. Όταν όμως προσεύχεστε όλοι μαζί, μη βατολογήσετε ως οι εθνικοί, μη λέτε πολλά λόγια για να σ' ακούσουν οι άλλοι. Γιατί και μην νομίζετε ότι με την πολυλογία σας θα εισακωστείτε. Μην μοιάσετε λοιπόν με αυτούς, διότι ο Πατέρας ο Ουράνιος ξέρει τι ανάγκες έχετε και ότι εσείς τα ζητάτε όλα από αυτόν. Άρα στην κοινή προσευχή, σύντομη, περιεκτική, με πίστη, με ειλικρίνεια, αλλά και πάντα να έχει προηγηθεί ο αγιασμός και η καθαρότητα και η άφεση των αμαρτιών. Ο Κύριος μας έχει και κάτι άλλο να μας πει για την προσευχή, λέγοντας «Μη ζητείτε τι να φάτε ή τι να ενδυθείτε από το Θεό, γιατί αυτά τα ζητούν τα έθνη. Ο Θεός όμως ξέρει τις ανάγκες σας. Ζητείτε λοιπόν πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν». Προσευχή μας λοιπόν να έχει πνευματικά αιτήματα σωτηρίας, βασιλείας αιώνιας. Πρώτον και ύστερα όλα τα άλλα τα οποία θα σας προσθεθούν. Πολλά, όπως είπαμε αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε στην προσευχή, όμως δεν θέλω να τελειώσουμε πριν αναφερθούμε σε αυτά που λέγει ο ίδιος ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Και αποκριθείς ο Ιησούς λέγει προς αυτούς: «Έχετε πίστην Θεού». Άρα λοιπόν μιλάει για μια συγκεκριμένη πίστη Θεού. Ο Θεός δεν αμφιβάλλει ποτέ, δεν έχει διγνωμία. Λέει και γίνεται. Γεννηθεί το φως και γένετο. Τέτοια πίστη να έχετε, ώστε να μην αμφιβάλλετε. Γιατί μην νομίζει αν κάποιος αμφιβάλλει ότι θα λάβει παρά το Θεό. Έχοντες όμως πίστην Θεού, λέγει ο Χριστός, αληθώς σας λέγω ότι όποιος πει στο όρος τούτο σήκω και ρίψω στη θάλασσα και δεν διστάσει στην καρδιά του καθόλου, αλλά πιστεύσει ότι εκείνα τα οποία λέγει γίνονται, θα γίνει σε αυτόν ό,τι ανήπει.
Δηλαδή τώρα για μια ιδιαίτερη προσευχή. Εγώ θα τολμούσα να πω προσευχή αυτού ο οποίος έχει το χάρισμα της πίστεως, ώστε να μην διστάζει ποτέ ό,τι και αν προσεύχεται. Τότε σε αυτόν τα πάντα γίνονται. Δια τούτο σας λέγω, πάντα όσα προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε, ζητείτε από τον Πατέρα τον ουράνιο, διά του Ιησού Χριστού, όπως συμβουλεύει ο Θεός, πιστεύετε ότι λαμβάνετε και θα γίνει σε εσάς. Αλλά προσέξτε, όταν είσταστε προσευχόμενοι, συγχωρείτε, εάν έχετε τι κατάτινος, για να συγχωρέσει και σας ο Πατέρας σας, ο της Ερωνής, τα αιτήματά σας. Αλλά αν εσείς δεν συγχωρείτε, ούτε ο Πατέρας της Ουρανής θα συγχωρήσει τα αμαρτήματά σας. Άρα, εάν ο Πατέρας σας εν της ουρανής δεν συγχωρήσει τα αμαρτήματά μας, τότε δεν μπορούμε να το πλησιάσουμε και δεν μπορούμε να ζητήσουμε με παρησία. Για να συγχωρήσει τα αμαρτήματά μας ο Θεός, απαραίτητη προϋπόθεση θέτει να συγχωρούμε και εμείς τα αμαρτήματα των άλλων, εάν έχουμε τι κατάτινος, και να φιλιονόμαστε με τους άλλους αν έχει κάποιος κάτι εναντίον μας. Να τακτοποιούμε δηλαδή τις σχέσεις μας με τους ανθρώπους, ώστε να τακτοποιούμε κατόπιν εύκολα τις σχέσεις μας με το Θεό και η προσευχή μας να έχει ανταπόκριση από το Θεό, γιατί δεν υπάρχει πια ανάμεσα σε εμάς και στο Θεό κανένα εμπόδιο. Άρα συμπερασματικά, αγαπητοί μου Αγγελικοί, η προσευχή που προσεύχονται οι άνθρωποι, μπορεί να προσεύχονται σε αλλότρους θεούς, σε ψεύτικους θεούς, σε ειδωλολατρικούς θεούς, σε είδωλα, σε εικόνες, σε αγάλματα. Ο Θεός την ακούει, γνωρίζει την άγνοια των ανθρώπων, ότι όταν προσεύχονται, προσεύχονται χωρίς επίγνωση, αλλά σε Αυτόν, και απαντάει. Είτε ακόμη αν προσεύχονται και σε πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουν καθόλου. Απαντάει. Αλλά δεν είναι το ίδιο όταν προσεύχεσαι στον αληθινό Θεό. Όπως προσεύχονται στον αληθινό Θεό, το μοναδικό, τον έναν, και οι Ισραηλίτες σήμερα, ο λαός Ισραήλ, και οι μουσουλμάνοι. Αλλά αυτή η προσευχή που είναι ευάρεστη στο Θεό, είναι όταν προσευχόμεθα εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, τότε πλησιάζουμε τον Θεό σαν παιδιά Του και αποκαλούμε Αυτόν Πατέρα. Και η προσευχή είναι τελείως διαφορετική, αληθινή. Από εκεί και πέρα ο Θεός σαν Πατέρας μας ακούει, ο Ιησούς Χριστός σαν Κύριος και Μεσίτης και Αρχιερέας μας παρουσιάζει στο Θεό, το μόνο πρόβλημα είναι ο εαυτός μας. Να μετανοούμε, να επιστρέφουμε και να διώχνουμε κάθε αμαρτία, ώστε να μην υπάρχει κανένα εμπόδιο, για να αφού συγχωρέσει τις αμαρτίες μας ο Θεός, και για να τις συγχωρέσει, πρέπει και εμείς να συγχωρέσουμε τα πτέσματα των αδερφών μας, και αν έχουμε οτιδήποτε εναντίον τινός, ή αν κάποιος έχει κάτι εναντίον μας, να το τακτοποιούμε. Και τότε η προσευχή έχει δύναμη, αλλά όχι δύναμη δική μας, έχει δύναμη εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, καθώς είναι εγγεγραμμένο, εν το ονόματι Σου προφητεύσαμε, εν το ονόματι Σου κάναμε θαύματα πολλά, εν το ονόματι Σου εξεβάλαμε δαιμόνια. Το όνομα του Χριστού είναι η δύναμής μας. Είναι το υπερπάν όνομα, μπροστά στο οποίο θα κλείνει παν γόνι, επ ουρανίων, επί γήων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει Αυτόν Κύριον. Εν το όνομα του λοιπόν του Ιησού Χριστού έχουμε παρησία να εισερχόμεθα στα Άγια του ουρανού. Ευχαριστούμε τον Θεό για το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ευχαριστούμε τον Θεό για τον Ιησού Χριστόν, τον οποίο απέστειλε ο Θεός ώστε να είμαστε τέκνα Θεού, ευχαριστούμε τον Θεό για τη νέα διδασκαλία, τη νέα διδαχή του Ευαγγέλιου του Ιησού Χριστού, και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας οδηγεί, μας αποκαλύπτει και μας φανερώνει μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού τα ουράνια, τα αιώνια και τα ασάλευτα. Και μάλιστα ενοποιεί τα ουράνια με τα γήινα, δηλαδή τον άνθρωπο τον κάνει ένα με αυτόν, καθώς έρχεται ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω και κατοικεί μέσα στον άνθρωπο. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας από τώρα και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.
Εδώ αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, τελειώσαμε αυτό το πολύ ωραίο και μεγάλο θέμα, λίγα είπαμε, το πολύ ωραίο και μεγάλο θέμα της προσευχής. Η ώρα μας τέλειωσε. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί στην επόμενη εκπομπή μας. Μέχρι τότε σας ευχόμεθα κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια διέ του Ιησού Χριστού του Κυρίου μόνο. Αμήν.